την υλοποίηση των όσων εξήγηλε από το Ηράκλειο ο κύριος Χρυσοκοΐδης και στο χρονοδιάγραμμα που είπε περιμένει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου ώστε να υλοποιηθούν. Αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν είναι ιδιαίτερα σημαντικά για όλη την Κρήτη και όχι μόνο για το Λασίθι. Το ζήτημα που μπαίνει για μας, χωρίς να είμαστε μεμψίμηροι, είναι αν θα υλοποιηθούν και πράγματι περίπου στο χρονικό χρονοδιάγραμμα, στο χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε. Εάν πράγματι υλοποιηθούν, θεωρώ ότι επιτέλους θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα των βασικών υποδομών στην Κρήτη, αφού με τη βελτίωση σε πρώτη φάση του Νίκου Καζαντζάκη και την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ με το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα το οποίο προτάθηκε, νομίζω ότι αντιμετωπίζει βραχυπρόθεσμα το ζήτημα της άφιξης στην Κρήτη, των πυλών εισόδου, και με το οριστικό του Καστελίου θεωρώ πια ότι ναι, αυτό που μένει, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχουν προτάσεις για αυτά τα λιμάνια της Κρήτης, θεωρώ πια ότι τουλάχιστον οι πύλες εισόδου της Κρήτης θα μπορούν να είναι σύγχρονες και να μην ντρεπόμαστε με τους επισκέπτες που έρχονται την πρώτη εικόνα που αποκτούν φτάνοντας στο νησί.